ή στο σετ, είναι λογικό να σε επηρεάζουν. Και αν σκεφτείς κάτι να κάνεις με το jacket σου διαφορετικό, κάνω. Ναι, θα το κάνω, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έχεις 4 λεπτά, σιγά σιγά. Πάμε. Άννα Μαρία, είπαμε ενέργεια στο σετ. Έχει πρόβλημα στη μέση όμως. Έτσι, ένα πονάει μέση. Λίγο έσκυψε περίεργα εκεί. Ναι, κορίτσι, βρε παιδί μου, σε πονάει μέση. Πιο δυναμικά, Άννα Μαρία. Και στο πρόσωπο. Σταμάτα τα νοχελικά. Παιδί μου, πιο πολλές κινήσεις, πιο έντονα. Μπες πιο δυναμικά. Πάμε. Κάνε λίγο, έλα λίγο. Έλα λίγο μπροστά. Γέλασε λίγο. Έλα λίγο, ρε κορίτσι μου. Μη σε πολύ χαρούμενη. Πάμε. Πάμε. Πιο γρήγορα. Αυτό είναι το γρήγορό σου. Σλόθ είναι. Δοκίμασε και αυτό να κάνεις κάτι πήγαινοντας πίσω. Μπράβο. Ενώ μη χάνεις το χρόνο στα γυρνάς πίσω να ποζάρεις. Ωραία, κατάλαβα, ναι. Τελείωσε. Ναι, τώρα τέλος. Που κατάλαβες, γεια σου. Όμως κιόλας. Το λεωφορείο. Το 505 πάρε. Ναι, τώρα. Εντάξει. Τι σε παίρνει το παράπονο. Δεν με αφήσατε να αρχίσω καν και αρχίζετε να μου λέτε πράγματα. Δεν με αφήσατε να κάνω τίποτα. Κατευθείαν μου είπατε για την ενέργεια. Δεν έκανα τίποτα ακόμα. Άννα Μαρία, ξεκίνησε από εκεί και έφτασες 3 μέτρα πιο κάτω και είχα περάσει 30 δευτερόλεπτα. Πότε θες να σου το πούμε? Ότι εμείς θέαμε τώρα που καθόμασταν και προσπαθούσαμε να σε ξυπνήσουμε. Όχι, απλά. Που μπήκες μέσα και σε αρνώσουνα. Αγάπη μου, ήταν πάρα πολύ άτονο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό προσπαθήσαμε, για να μπορείς να έχεις λήψη. Αυτά. Ευχαριστώ. Έλα εδώ, μωρέ. Αγάπη μου, όλες το έχουμε νιώσει αυτό. Ποιζόμαστε. Δεν θέλω. Να ξυπνήσουμε λίγο τα πνεύματα και να φωνάξουμε τη Σπυρούλα. Δεν ξέρω, κακά μου.